Φίλοι, καλημέρα. Κυριακή σήμερα, 30 Ιουλίου του 2023. Η ζέστη ευτυχώς υποχωρεί και εμείς εδώ στο καθήκον μας. Το σημερινό ενημερωτικό βίντεο θα είναι αναφορά στην επέκταση, μία από τις επεκτάσεις της γραμμής 4 που μας ενδιαφέρει. Εδώ έχουμε ένα χάρτη της γραμμής 4 και των επεκτάσεών της. Η γραμμή είναι αυτή εδώ, όπως τη δείχνω. Ξεκινάει από την περιοχή Γουδί και καταλήγει στο Γαλάτσι. Ο τελευταίος προς τα εμάς, δηλαδή τη Φιλαδέλφια σταθμός, είναι στη λεωφόρο Βέικου. Πιο κάτω θα δούμε λεπτομερέστερα το σημείο. Η επέκταση που σχεδιάζεται, η τέταρτη, είναι αυτή εδώ. Οι άλλες τρεις επεκτάσεις είναι αυτή εδώ, αυτή εδώ και αυτή εδώ. Συγγνώμη, ναι, σωστά τις είπα. Αλλά το 4, τέταρτη, δεν σημαίνει ότι θα καθυστερήσει και θα γίνουν πρώτα οι άλλες. Απλά είναι ένας ενδεικτικός αριθμός, ένα νούμερο. Εδώ βλέπουμε τις επεκτάσεις, αυτή εδώ μας ενδιαφέρει. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο, δηλαδή τη γραμμή 4, θα βρούμε σε αυτό εδώ το δημοσίευμα. Αυτό το site είναι πάρα πολύ καλό, όχι μόνο βέβαια για αυτό το θέμα, μας ενδιαφέρει γενικότερα. Και εδώ μαθαίνουμε το εξής. Να δούμε πρώτα αυτό το χάρτη. Όπως σας είπα, ξεκινάει από την περιοχή Γουδί και καταλήγει στο Γαλάτσι. Η ενδιάμεση σταθμή είναι αυτή εδώ. Εδώ γίνεται η αναφορά στο θέμα μας και συγκεκριμένα η εξής, ότι η νέα χάραξη της επέκτασης, αυτή της τέταρτης επέκτασης, άλλαξε πορεία. Εδώ φαίνεται καλύτερα στο χάρτη. Ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να διασταυρωθεί με τη γραμμή του ΙΣΑΠ στον Περισσό και ο σταθμός στις Νέες Φιλαδελφίας να γίνει στην πλατεία Πατριάρχου, άλλαξε η χάραξη και έχουμε νέα χάραξη με διασταύρωση στα Πευκάκια και ο σταθμός που θα εξυπηρετεί τη Νέα Φιλαδέλφια θα γίνει εδώ στο τρίγωνο, στο παρκάκι, ούτως ώστε να εξυπηρετείται και το γήπεδο. Τώρα, αν κάποιος πει ότι αυτά θα αργήσουν, τον πληροφορώ ότι αυτή η επέκταση είναι πιο όρημη από οτιδήποτε άλλο και αυτό φαίνεται στην εξής εδώ παρατήρηση, πληροφορία. Αυτή εδώ. Η επέκταση που μας ενδιαφέρει είναι η τέταρτη. Σχετικά με τα έργα αυτά, δηλαδή τη χάραξη, τις τοπογραφικές αποτυπώσεις για την επιλογή σε νέα χάραξη, θα σας μεταφέρω και προσωπικές πληροφορίες, γιατί ζωντανά είδα τα συνεργεία να κάνουν τις τοπογραφικές μελέτες. Σε αυτόν τον χάρτη θα σας δείξω πού θα γίνει η επέκταση της γραμμής που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο τελευταίος προγραμματισμένος σταθμός είναι εδώ, αυτή εδώ η πλατεία. Αυτή είναι η οδός Τράλεων και αυτή είναι η λεωφόρος Βέικου. Πέρασα από το σημείο και πήρα μερικές φωτογραφίες. Εδώ είναι το εργοτάξιο, στην πλατεία που σας έδειξα. Και εδώ είναι μια πινακίδα που δίνει πληροφορίες για το έργο. Η επέκταση της γραμμής θα πάει κάπως έτσι, αλλά εδώ ήδη γίνεται, εδώ σε αυτό το σημείο, όσοι έχουν περάσει το τελευταίο καιρό θα δουν ότι είχε εγκατασταθεί ένα τεράστιο εργοτάξιο, γίνεται η βύθιση του μετροπόντικα. Από εδώ κάπου. Εδώ έχει μια πεζογέφυρα, εδώ. Από αυτή την πεζογέφυρα πήρα δύο φωτογραφίες που θα δείξω αμέσως. Είναι αυτή
είμαι στην πεζογέφυρα και κοιτάω προς τα νότια, εδώ περίπου, εδώ σε αυτές τις πολυκατοικίες είναι ο πρώτος σταθμός και εδώ έχει ξεκινήσει ένα σκαβείο με τροπότηγας. Και πήρα και μια φωτογραφία προς τα πάνω, προς τα βόρεια, από την ίδια πεζογέφυρα, όπου και εδώ έχει εγκατασταθεί κάποιο άλλο εργοτάξιο. Προφανώς από εδώ θα είναι το τέλος της γραμμής, της βοηθητικής γραμμής. Γιατί αυτά που σας έδειξα τώρα είναι πάνω εδώ, σε αυτή τη γραμμή. Ενώ η επέκταση της γραμμής νούμερο 4, η Δέλτα, θα ακολουθήσει μια πορεία ούτως ώστε να βρεθεί στον επόμενο σταθμό που είναι εδώ. Εδώ είναι μια πλατεία, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, λέγεται πλατεία Υγείας. Τώρα βέβαια μπορεί να πάει έτσι, δηλαδή να εκμεταλλευτούν και την υπηρεσιακή γραμμή και να στρίψουν μετά, έτσι δεν είναι και πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, εδώ έχει χωροθετηθεί ο επόμενος σταθμός. Δεν πέρασα από εδώ να πάρω φωτογραφίες. Και η διασταύρωση με τη γραμμή του ΙΣΑΠ θα γίνει στα Πευκάκια, εδώ, σε αυτό το σημείο. Εδώ πήρα πάλι μερικές φωτογραφίες, είναι οι επόμενες, εδώ. Έχω στην πλάτη μου τον ΙΣΑΠ, το σταθμό του ΙΣΑΠ, και παίρνω προς τα κάτω. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος εδώ είναι αρκετός, αρκετά μεγάλος, να γίνει η έξοδος του σταθμού, γιατί φυσικά όλα αυτά θα είναι υπόγεια. Από τα Πευκάκια, εδώ, ερχόμαστε προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, κάπως έτσι. Αναγκαστικά θα περάσει η γραμμή κάτω από το γήπεδο, μην ανησυχείτε, γίνεται σε μεγάλο βάθος, 20-25 μέτρα. Εδώ κάπου θα χωροθετηθεί ο σταθμός που μας ενδιαφέρει, που θα εξυπηρετεί τη Φιλαδέλφεια και το γήπεδο. Να δούμε μερικές φωτογραφίες. Εδώ είναι το παρκάκι. Νομίζω ότι ο πιθανότερος χώρος να έχουμε έξοδο του σταθμού είναι εδώ. Εδώ έχουμε μια παιδική χαρά και από την κάτω μεριά ένα κτίριο που ανήκει στο Δήμο. Εύκολα αυτά βέβαια μπορούν να γκρεμιστούν και να ξαναγίνουν μετά. Επιστρέφω στο χάρτη. Και θα συνεχίσει η γραμμή την πορεία της προς τα δυτικά. Ο επόμενος σταθμός είναι εδώ περίπου, κοντά στο γηπεδάκι, αυτό εδώ είναι ένα γηπεδάκι για τις αεραστεχνικές ομάδες των Αγίων Εναργύρων. Νομίζω παραπέρα δεν μας ενδιαφέρει πώς θα συνεχίσει, τέλος πάντων θα φτάσει κάπου στην Πετρούπολη. Ανέφερα προηγουμένως ότι η επέκταση νούμερο 4 είναι η πιο προωθημένη από όλες, γιατί ήδη έχει αρχίσει η τοπογραφική αποτύπωση της επιλογής σας νέας αυτής χάραξης. Και σας είπα ότι είχα και μια προσωπική εμπειρία. Μια μέρα λοιπόν, πριν από αρκετούς μήνες, ίσως είναι πάνω από χρόνος, σε αυτή εδώ την περιοχή, εδώ, είδα τα συνεργεία που κάνανε αυτή την τοπογραφική εργασία. Όπως έχω τη συνήθεια, τους πλησίασα, ευγενικά τους ρώτησα τι κάνουν και μου απάντησαν αυτό το πράγμα. Μια φορά τους βρήκα εδώ, σε αυτό το σημείο, θα δείξω πού, είναι η Βυζαντινή γωνιά. Όχι, συγγνώμη, στο επόμενο, σε αυτό το σημείο εδώ, τους βρήκα. Και την άλλη φορά ήταν σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ είμαι στην οδό Πίνδου. Το γήπεδο είναι εδώ από πίσω. Οι φίλοι που είναι φιλαδελφιώτες θα αναγνωρίσουν αμέσως το σημείο, αλλά και οι φίλοι που είναι αεξίδες από άλλες περιοχές σίγουρα μπορούν εύκολα να το καταλάβουν. Θα το δείξω και στο χάρτη. Είναι αυτή εδώ η περιοχή. Εδώ. Ακριβώς. Όχι, συγγνώμη. Εδώ. Τους βρήκα. Να κάνουν τις μετρήσεις τους. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο και σε αυτό. Αν κάποιος πει ότι θα πάει η γραμμή έτσι, φυσικά δεν θα πάει έτσι. Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις, όπως έμαθα, γίνονται σε μια ζώνη περίπου 200 μέτρων αριστερά-δεξιά από τη γραμμή που, από την χάραξη της γραμμής, τον άξονα της χάραξης της γραμμής. Συνεπώς δικαιολογείται να ψάχνουν όλο αυτό το χώρο. Σε ερώτησή μου, για να κλείσω και χιουμοριστικά,
έπεισα κουβέντα και φιλία με τον επικεφαλής του συνεργείου, εάν πράγματι, αφού μου είχε δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες, αν πράγματι θα γίνει ο νέος σταθμός εδώ στο παρκάκι, βρισκόμαστε στη Βυζαντινή γωνιά τότε απ' έξω, μου απάντησε χαμογελώντας, πρέπει να πληρώσεις για να το μάθεις αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετώ, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο βίντεο.